και να κλείσουμε σιγά σιγά, έχουμε ακόμα μέχρι τις 10 εκπομπή και είναι πλήθος οι εκτατές ειδήσεις που συμβαίνουν αυτή την ώρα. Φυσικά του Κώστα είναι τακτική είδηση από την άποψη ότι επί 14 χρόνια αυτή η μέρα είναι μέρα μνήμης και τιμής για τον δικαχαμένο Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο. Αλλά να ξεκινήσω με τη Λία που είναι σε άλλο σημείο της Θεσσαλονίκης και έχει μια τελευταία εξέλιξη να μας πει. Στο Ιπποκράτειο σε βρίσκουμε, Λία. Με βρίσκεται και πάλι στο Ιπποκράτειο, καθώς εδώ νοσηλεύεται και ο 6χρονος μαθητής από τις Σέρες, από αυτή την απίστευτη τραγωδία που συνέβη στο σχολείο, στο ένα το δημοτικό σχολείο Σερών. Ένας από τους δύο μαθητές διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, έχει υποβληθεί σε μια χειρουργική, σε ένα χειρουργείο. Είχε στο κεφάλι του ένα τραύμα το οποίο έπρεπε να χειρουργηθεί. Ευτυχώς όμως, αυτό θα πούμε και αυτό θα μας μείνει, τέλος καλό, όλα καλά. Το παιδί είναι πάρα πολύ καλά. Είναι σε απλή κλίνη, νοσηλεύεται. Είναι μαζί με τους γονείς του. Είναι μαζί με τους γονείς του. Σε λίγες μέρες θα πάρει και εξιτήριο. Σε καλή κατάσταση. Πολύ καλή, έχει πολύ καλή κλινική εικόνα. Και δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε και μια τελευταία είδηση που έσκασε πριν από λίγο, αυτή τη φορά από το αστυνομικό δελτίο. Και αφορά για ένα κέντρο εισιτικής της Θεσσαλονίκης, όπου η ιδιοκτήτρια κατέγραφε με κρυφή κάμερα τις πελάτησες που έκαναν λέιζερ. Όσες γυναίκες, ξέρετε, κάνουν λέιζερ, πολλές φορές σε κάποια ευαίσθητα σημεία του σώματός τους είναι γυμνές για να γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Και είναι προφανώς μόνες τους με την αισθητικό. Αυτό εκμεταλλεύτηκε, σύμφωνα με την καταγγελία μιας 28χρονης, η 46χρονη ιδιοκτήτρια. Είχε βάλει κρυφή κάμερα και την κατέγραφε. Παρατήρησε η κοπέλα ότι στο ταβάνι υπήρχε αυτή η κρυφή κάμερα. Έκανε την καταγγελία. Έγινε αμέσως έρευνα μέσα στο κέντρο αισθητικής και διαπιστώθηκε και βρήκαν οι αστυνομικές αρχές και την κρυφή κάμερα, αλλά ότι υπήρχε και καταγραφικό. Ότι δηλαδή δεν υπήρχε για μια απλή κάμερα εκεί. Τα αρχιοθετούσε. Και είχε όλες αυτές τις στιγμές. Πολύ καλά. Σωστά. Τι άλλο τράβηξε, πολύ σωστά. Κάνεις και το επισημαίνεις, Χριστίνα. Έχει συλληφθεί η 46χρονη για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και για να μην πούμε για το σοκ που υπέστη η κοπέλα και για ποιος ξέρει ποιες άλλες γυναίκες έχουν κάνει αισθητικές επεμβάσεις σε αυτό το κέντρο. Να δούμε αυτό το υλικό, τι το έκανε. Δηλαδή, για ποιο λόγο τα μαγνητοσκοπούσε και τα κρατούσε. Να κάνει τι, να τα δώσει πού και για ποιο λόγο.